550 χιλιόμετρα ΟΤΑΠ στην Ελλάδα. Τόσο μεγάλο έργο και να μην κρύβεται κάτι από πίσω. Άκουσα ότι πάνω από 3.000 άνθρωποι δουλεύουν στον ΤΑΠ. Πολύ καλό ακούγεται για να μην παίζει και κάτι άλλο. Λένε ότι θα καλυφθεί ολόκληρος από χώμα. Αλλά δεν μπορεί. Όλο και κάτι θα αφήσει. Τι είναι αυτό, μπαμπά? Είναι ο ΤΑΠ, παιδί μου. Ένας αγωγός που μεταφέρει φυσικό αέριο. Μια από τις πιο καθαρές πηγές ενέργειας. Αλλά να είσαι σίγουρος. Και από αυτό το έργο κάτι κρύβεται από πίσω. Πράγματι, κάτι κρύβεται από πίσω. Και όχι απλά κάτι, κρύβονται πολλά. Κρύβονται 33 στενοφόρα και 6 οχήματα πολιτικής προστασίας, 16 οχήματα καθαριότητας, 17 δασικά οχήματα και 15 εκχιονιστικά, που προσφέρει ο ΤΑΠ στις τοπικές κοινωνίες στο πλαίσιο ενός από τα μεγαλύτερα έργα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης για τη Βόρειο Ελλάδα, συνολικού ύψους 32 εκατομμυρίων ευρώ. Γιατί το καλό δεν κρύβεται. ΤΑΠ. Αγωγός καλής ενέργειας. Καλησπέρα σας. Πέμπτη σήμερα, 22 Μαρτίου 2018, είστε συντονισμένοι στην τηλεόραση Επιλογές για να παρακολουθήσουμε μαζί τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας, όπως κάθε βράδυ αυτή την ώρα. Μπορείτε πάντα να μας παρακολουθείτε βέβαια από όλο τον κόσμο μέσα από το διαδίκτυο στη διεύθυνση επιλογές.tv και να περάσουμε αμέσως στα θέματα της ημέρας. Αναβρασμός και κινήσεις της τελευταίας στιγμής επικρατούν για να απολυθούν ποσότητες ζάχαρης και να εξοφληθούν οι τεφλοπαραγωγοί της ελληνικής βιομηχανίας ζάχαρης. Να πληρωθούν οι τεφλοπαραγωγοί πριν να ανεβώ στη Θεσσαλονίκη ήταν το μήνυμα που έδωσε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξη Χαρίτση και στον Υπουργό Στέργιο Πιτσιόλα εν ώψη του Περιφερειακού Αναπτυξιακού Συνεδρίου Κεντρικής Μακεδονίας που αρχίζει τη Δευτέρα 26 Μαρτίου 2018. Να σημειώσουμε ότι ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει την Τετάρτη 28 Μαρτίου. Να βρεθεί λύση εδώ και τώρα και να πληρωθούν οι τεφλοπαραγωγοί πριν ξεκινήσει το Αναπτυξιακό Συνέδριο στην Κεντρική Μακεδονία, ζήτησε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, καθώς ο ίδιος νιώθει εκτεθειμένος από τους αρμόδιους υπουργούς, συνεργάτες του και τη διοίκηση της ελληνικής βιομηχανίας ζάχαρης. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι αναμένεται μια μικρή χρηματοδότηση ή δανειοδότηση από την Τράπεζα Πειραιός, ενώ γίνονται προσπάθειες ώστε να ολοκληρωθούν οι επαφές με τους ενδιαφερόμενους, εκείνους του εσωτερικού και του εξωτερικού, που επιθυμούν να πάρουν στα χέρια τους την ελληνική βιομηχανία. Ωστόσο, μέχρι και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία επίσημη ανακοίνωση από την πολιτεία, με αποτέλεσμα οι τεφλοπαραγωγοί να συνεχίζουν την κατάληψη στο πλατή και να μην πωλείται ούτε ένας κόκκος ζάχαρης, παρόλο που φτάνουν φορτηγά προκειμένου να φορτώσουν προϊόν. Εγώ ήρθα σήμερα το πρωί από το εργοστάσιο του Πλατέως για το δικαστήριο εδώ, γιατί είμαι κατηγορούμενος. Είμαστε εκεί για τρίτη μέρα κατάληψη της βιομηχανίας εκεί. Δεν αφήνουμε να πουλήσουν πλέον ζάχαρη καθόλου. Την Τετάρτη υπήρχε, την Τρίτη, μια διευπουργική. Δεν βγαίνει κανένας να μας πει τι έγινε σε αυτό. Πάρθηκαν κάποιες αποφάσεις. Πέστε τώρα, παιδιά, ότι θα πληρωθείτε μετά από ένα χρόνο, μετά από ένα μήνα. Και η καλλιέργεια, αν τη θέλετε για φέτος, θα συνεχιστεί με αυτόν τον τρόπο. Το κακό είναι ότι δεν λένε τίποτα. Κάθε ώρα που περνάει είναι προς βάρος ελληνικής βιομηχανίας ζάχαρης. Δηλαδή η αγανάκτηση περισσεύει πλέον. Τι να σας πω. Είναι κρίμα. Με τη διοίκηση μιλήσατε εσείς? Μιλάει με τη διοίκηση, τίποτα. Ο διευθύνων σύμβουλος λέει το ανέλαβε το Υπουργείο. Το Υπουργείο δεν μας κόνει τα τηλέφωνα, δεν μπορούμε να βρούμε άκρη. Τι να σας πω. Δηλαδή μια κατάσταση. Είμαι στη βιομηχανία από το 1980. Κάνω καλλιεργό τέφτλα και επαγγελματικά με τα μηχανήματα. Τέτοιο χάλι πρώτη φορά. Να δουν πολύ πιο σοβαρά το πρωτογενή τομέα. Όλα από εκεί εξαρτιόνται. Από τον πρωτογενή τομέα. Δυστυχώς δεν τον βλέπουν σοβαρά. Δεν θέλουν να ακούσουν τίποτα. Από την άλλη, ασφυκτικά πλέον πιέζει το χρονικό διάστημα που έχει απομείνει για καλλιέργεια, καθώς αυτό λήγει στις 30 Μαρτίου. Παράλληλα, οι καιρικές συνθήκες είναι αυτές που θα απαγορεύσουν τον τεφλοπαραγωγό να μπει στο χωράφι, εφόσον συνεχιστεί η κακοκαιρία. Έχουμε τέλη Μαρτίου και δεν έχει σπαρθεί τέφλο σε όλη τη χώρα. Δηλαδή, τελειώνει και καλλιέργεια. Και δεν είναι μόνο δικό μας το θέμα, είναι κοινωνικό. Δηλαδή, πάει και σε άλλα επαγγέλματα. Από την καλλιέργεια το τέφλο έχει μια σειρά επαγγέλματα που έβγαζε ένα μεροκάμωτο. Θα πάει και αυτό. Δεν μπορεί κανένας να το σκεφτεί. Δηλαδή την ανάπτυξη πώς την ονειρεύονται? Με το να μας βάζει συνέχεια φόρος, να πληρώνει το 20% των ανθρώπων που παράγουν στη χώρα, είτε είναι αγρότες είτε κάτι άλλο. Δηλαδή τη ζημιά την πληρώσουν μόνο αυτοί που δουλεύουν πραγματικά. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, ρε παιδιά. Άρα τέλος είναι αυτή η για φέτος, έτσι φαίνεται. Έτσι, από ό,τι φαίνεται και καιρικές. Δηλαδή και τώρα να μας έλεγαν έχουμε και τις καιρικές συνθήκες. Θα πάμε σε πολύ όψιμη καλλιέργεια. Σε πολύ όψιμη καλλιέργεια κάποιος παραγωγός θα το σκεφτεί σοβαρά. Mm-hmm. Γιατί δεν θα έχει τα αποτελέσματα που πρέπει να έχει. Οι παραδοσιακοί καλλιεργητές και τώρα να μας πούν θα σπείρω μετά. Δηλαδή εγώ ναι θα ξανασπείρω γιατί δεν θέλω να φύγει η καλλιέργεια. Ο έκαι αλλήμον αν μείνουμε όλοι μόνο στο βαμβάκι. Σαν όμως ερωνέστο,
Αυτά τα λίγα που σπερνόταν τα τέφτλα ήταν ένα αντίβαρο στις άλλες καλλιέργειες. Να μείνουμε στο θέμα, κυρίες και κύριοι, να καλησπερίσουμε το μέλος του κινήματος αλλαγής, τον κύριο Πασχάλη Τόσκι, ο οποίος πραγματικά πάντα μιλούσε για τη ζάχαρη, να μας πει δύο λόγια. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Από ό,τι φαίνεται, οδηγούμαστε σε οριστικό κλείσιμο των εργοστασίων και ίσως και πάυση της καλλιέργειας της παραγωγής αυτής της ζάχαρης, κύριε Τόσκι. Κοιτάξτε, πέρα από το τραγικό αποτέλεσμα, γιατί το να μην πληρώνονται αυτή τη στιγμή οι αγρότες σε μια πάρα πολύ δύσκολη οικονομική συγκυρία και με τα προβλήματα που υπάρχει στον αγροτικό κόσμο όλα αυτά τα χρόνια, νομίζω ότι είναι τραγικό και για τον νομό μας, αλλά φυσικά και για τις οικογένειες και για την οικονομία αυτών των ανθρώπων. Από εκεί και πέρα, το πρόβλημα της ελληνικής βιομηχανίας ζάχαρης, ναι, δεν είναι τωρινό. Φυσικά και δεν είναι τωρινό. Δυστυχώς όμως, αντί κάποια στιγμή και η τωρινή κυβέρνηση, τα τελευταία τρία χρόνια που έχει την ευθύνη της λειτουργίας του εργοστασίου, να καταθέσει ένα βιώσιμο σχέδιο, το οποίο θα υπάρχει η πολιτική βούληση να υποστηριχτεί και από τις τράπεζες, γιατί όπως βλέπετε το θέμα είναι και αν ο τραπεζικός τομέας αυτή τη στιγμή, η τράπεζα περιός, είναι διαθέσιμη να υποστηρίξει ένα βιώσιμο σχέδιο. Και το ζητούμενο είναι φυσικά, αν υπήρχε τέτοιο σχέδιο από την πλευρά της κυβέρνησης όσον αφορά την ελληνική βιομηχανία ζάχαρης, και όλα αυτά τα οποία βλέπουμε το τελευταίο διάστημα, να υπενθυμίσω ότι πέρυσι τέτοιον καιρό ήταν που ήταν εδώ ο κύριος Παπάς, είχαν φιέστα εδώ στο εργοστάσιο ζάχαρης, και τότε μάλιστα είχα πει ότι θέλουμε πρόταση, θέλουμε σοβαρό βιώσιμο σχέδιο, αν πραγματικά υπάρχει ενδιαφέρον να λειτουργήσει η ελληνική βιομηχανία και να υπάρξει παραγωγή ζαχαρότεφων στον νομό μας. Όταν λέει κάποιος ότι θα το ανοίξουμε, θα το κρατήσουμε ανοιχτό, σημαίνει ότι έχει σχέδιο, ή το λέει έτσι στον αέρα? Μα κύριε Μασλαρνέ, αν υπήρχε σχέδιο, θα φτάναμε σε αυτό το σημείο? Αν υπήρχε σχέδιο, ξέρετε, το έχω ξαναπεί και έχω ρωτηθεί, αν, επειδή δεν μου αρέσει να κάνω απλά αντιπολίτευση, προέρχομαι από αγροτική οικογένεια, πάντα και καταλαβαίνω πόσο σημαντικό είναι σε αυτή την χρονική συγκυρία για τον νομό μας να υπάρχει και το εργοστάσιο ζάχαρης, που δίνει δουλειά σε τόσες οικογένειες εργαζομένων, και φυσικά υπάρχει και μια παραγωγή η οποία είναι αναγκαία αυτή τη στιγμή, αν θέλουμε να μιλάμε για ένα παραγωγικό μοντέλο στον νομό. Από εκεί και πέρα όμως, όπως καταλαβαίνετε, ούτε με τα λάθη και τις παθογένειες του παρελθόντος μπορούσε να συνεχίσει να λειτουργεί αυτή η βιομηχανία. Είχαμε φτάσει στο σημείο το κόστος παραγωγής να είναι απαγορευτικό. Από την άλλη μεριά όμως είχε ένα σοβαρό πλεονέκτημα. Είχε τα δύο εργοστάσια στη Σερβία, τα οποία αποφέρουν κέρδη. Θα μπορούσαν αυτά τα εργοστάσια και αυτά τα κέρδη να γίνουν η βάση που θα χρηματοδοτούσαν, μέσω το ότι υπάρχει κάθε χρόνο μια κερδοφορία, να μπορούσε να υπάρξει ένα βιώσιμο σχέδιο να χρηματοδοτηθεί από τις τράπεζες. Δυστυχώς αντιλαμβανόμαστε όλοι, και νομίζω οι πολλές αλλαγές διοικήσεων αυτό αποδεικνύει, ότι η κυβέρνηση δεν έχει τη βούληση ώστε να αποδειχτεί και να συμφωνηθεί ένα βιώσιμο σχέδιο, το οποίο θα πάμε σε μια καινούργια, σε μια νέα αντικατάσταση όσον αφορά το μηχανικό εξοπλισμό των εργοστασίων, ώστε να ρίξουμε το κόστος, και από εκεί και πέρα να πάμε και σε ένα ορθολογικό μοντέλο παραγωγής. Νομίζω ότι δεν υπάρχει αυτό, δεν υπάρχει χρηματοδότηση. Απλά παρατείνουμε για πελατειακούς λόγους μια κατάσταση η οποία την πληρώνει τελικά ο σεραίος αγρότης, γιατί αυτός μένει απλήρωτος. Και αναρωτιέμαι γιατί γίνανε όλα αυτά τα τελευταία χρονικό διάστημα. Έχω μια απορία, γιατί ο σεραίος αγρότης να κοροϊδεύεται με αυτόν τον απαράδεκτο τρόπο, θα έλεγα. Κύριε Τόσκι, υπάρχουν διάφορα ερωτήματα. Έχουμε ακούσει κατά καιρούς ότι βρέθηκαν αγοραστές. Κάπου κολλάει το πράγμα. Ότι κάποιοι ενδιαφέρονται μόνο για τα κερδοφόρα εργοστάσια της Ιουγκοσλαβίας. Αυτό που ρωτάει όμως ο κόσμος, επειδή ουσιαστικά από ό,τι φαίνεται η Τράπεζα Πυραιός είναι αυτή που βάζει την τρικλοποδιά της, να το πούμε απλά, γιατί το κάνει αυτό η Τράπεζα, όταν οι τελευταίες κυβερνήσεις έχουν σώσει τις τράπεζες κυριολεκτικά εις βάρος των πολιτών? Κύριε Μασλαρινέ, είναι πάρα πολύ κέριο το ερώτημα το οποίο το θέτετε. Να υπενθυμίσω ότι η κατηφόρα, αν θέλετε, της ελληνικής βιομηχανίας ζάχαρης ξεκίνησε από το 2006, όταν πουλήθηκε από την κυβέρνηση Καραμαλή το 50% της ποσόστοσης. Και τότε, αντί να πάμε σε μια διάρθρωση της παραγωγής και την μείωση των παραγωγικών μονάδων στη χώρα μας, αφού είχαμε απολέσει και είχαμε μπει στη διαδικασία τότε η κυβέρνηση να δώσει το 50%
των δικαιωμάτων της ζάχαρης που είχε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Παρ' όλα αυτά κρατήσαμε 4 εργοστάσια τότε εδώ ενεργά, τα οποία όπως καταλαβαίνετε με ένα υψηλό κόστος δεν μπορούσαμε πλέον να είμαστε ανταγωνιστικοί και η ζάχαρη κάθε χρονιά κατέγραφε ζημίες. Από εκεί και πέρα ο πελατειακός τρόπος ο οποίος λειτουργούσε όλα αυτά τα χρόνια. Οι διοικήσεις διορισμένες με κομματικά κριτήρια και όχι με τα κριτήρια τα οικονομικά τα που έπρεπε να έχει με τέτοια διοίκηση, εν πολλοίς οδήγησαν την βιομηχανία σε αυτό το σημείο. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή δεν μπορούμε πια απλά να κλαίμε πάνω στο χυμένο γάλα, πρέπει κάποια στιγμή να αντιληφθούμε ότι πόσο ζωτική σημασία είναι η ελληνική βιομηχανία να λειτουργήσει. Και φυσικά ένα τραπεζικό σύστημα το οποίο έχει απόλυτο δίκιο, και αν θυμάστε η κυβέρνηση του Πασόκ το 9-11 ήταν αυτή που είχε ψηφίσει το νόμο για τις κοινές μετοχές τότε σε τράπεζες, ακριβώς για να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Δυστυχώς η κυβέρνηση Σαμαρά άλλαξε το νόμο που διέπει τον τραπεζικό τομέα. Δεν υπάρχουν πια οι κοινές μετοχές του ελληνικού δημοσίου που έδωσε δισεκατομμύρια για να σωθεί το τραπεζικό σύστημα, και ώστε σήμερα να μην μπορεί να υπάρχει παρέμβαση και να μην υπάρχει παράλληλα, ενώ δεν υπάρχει και πολιτική βούληση, να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα να μην χρηματοδοτούνται τέτοιες παραγωγικές μονάδες, οι οποίες ξανατονίζω είναι απαραίτητες για να μπορέσει αυτή η χώρα να βγει από το τέλμα το οικονομικό το οποίο έχει περιέλθει. Το επόμενο ερώτημα είναι, προλαβαίνει να σωθεί η ελληνική βιομηχανία ζάχαρης εδώ που φτάσαμε, όταν δεν δίνει ούτε σπόρους να προχωρήσουν σε σπορά, που δεν θα το κάνω από ό,τι φαίνεται όπως έχουν τα πράγματα, αλλά λέμε ούτε και αυτό. Κύριε Μασλαρινέ, όσο υπάρχει η ελληνική βιομηχανία ζάχαρης και όσο υπάρχουν οι δύο μονάδες, γιατί όπως ξέρουμε και γνωρίζουμε όλοι, έχει ξεκινήσει η διαδικασία να πουληθούν αυτές οι δύο μονάδες και τα χρήματα να πάνε στη τράπεζα περίως. Όσο υπάρχουν οι δύο μονάδες και είναι βιώσιμες και αποφέρουν κέρδη, έστω και την ίστατη στιγμή, αν πραγματικά υπάρχει η βούληση να λειτουργήσει η ελληνική βιομηχανία, θεωρώ ότι υπάρχουν οι βάσεις, φυσικά με έναν δύσκολο και επίμονο δρόμο, αλλά μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα, μπορεί να συμφωνηθεί, να γίνει ένα συμβόλαιο τιμής, αν θέλετε, μεταξύ των παραγωγών, όλων των φορέων, των κοινωνικών και των οικονομικών, να στηριχθεί αυτή η προσπάθεια, ένα σχέδιο βιώσιμο και έντιμο, ώστε πολύ σύντομα να ξαναμπεί η ελληνική βιομηχανία ζάχαρης σε μια τροχιά ανάπτυξης και κερδοφορίας. Θεωρώ ότι αν πραγματικά αυτή η κυβέρνηση έχει τη βούληση, θα μπορεί να πείσει και να αναγκάσει, αν θέλετε, σε έναν βαθμό το τραπεζικό σύστημα να χρηματοδοτήσει αυτή την προσπάθεια, φυσικά σε ένα πλάνο εξυγίασης και σε ένα πλάνο διαφάνειας, που πραγματικά σε λίγα χρόνια και θα κρατήσουμε την παραγωγή των ζαχαρότυπων που τόσο αναγκαία είναι για τον αγροτικό τομέα, αλλά και θα μπει η βιομηχανία σε ένα στάδιο κερδοφορίας που, όπως αντιλαμβάνομαι στις σημερινές συνθήκες, μόνο μια κερδοφόρα επιχείρηση μπορεί να σταθεί σε αυτό το επίπεδο και σε αυτό το τομέα. Ίσως έχετε δίκιο. Πέρυσι που έγινε μια προσπάθεια, θα λέγαμε, γιγαντέα, τους αγρότες αυξήσαν τα στρέμματα με την ελπίδα ότι θα λειτουργήσουν τα εργοστάσια, αλλά και πάλι τελικά βλέπουμε ότι έχει στρέμματα γύρω στα 1800, αν δεν κάνω λάθος, στην οριστιάδα, τα οποία δεν τα έχουν μαζέψει, έχουν μείνει στα χωράφια. Και τι θα κάνει ο κόσμος τελικά? Κοιτάξτε, οι αγρότες πραγματικά βρίσκονται μπροστά σε ένα τραγικό αδιέξοδο. Από τη μια πλέον οι παραγωγές, οι παραδοσιακές, δεν αποφέρουν κέρδη. Βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια το κόστος παραγωγής για τον αγρότη έχει αυξηθεί κατά πολύ. Δεν περισσεύει τίποτα, να το πω έτσι απλά. Και όταν βλέπει μια καλλιέργεια, η οποία μπορούσε να το αποδώσει μια κερδοφορία, παραμένει απλήρωτος όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Βλέπουμε ότι όσον αφορά την αποπληρωμή, μια αποπληρωμή όταν δεν είναι συνεπής η διοίκηση της βιομηχανίας απέναντι στους αγρότες, δημιουργεί και ένα αίσθημα ανασφάλειας. Παρ' όλα αυτά είδαμε πέρυσι και προπέρυσι και παλιότερα πάντα τους αγρότες να είναι στην λογική να βοηθήσουν ώστε να λειτουργήσει το εργοστάσιο. Από την άλλη μεριά όμως βλέπουμε μια τραγική, αν θέλετε, διαχείριση από πλευράς διοίκησης και της κυβέρνησης, ώστε όλη αυτή η προσπάθεια και, αν θέλετε, η θυσία των αγροτών να γίνει χαμένη, και στο τέλος αυτοί οι αγρότες που πραγματικά μπαίνουν και παίρνουν το ρίσκο μιας παραγωγής χωρίς να υπάρχουν οι διασφαλίσεις, στο τέλος αυτής της χρονιάς να μένουν και απλήρωτοι και να γίνονται επέτες και να αναγκάζονται να μπαίνουν σε μια διαδικασία αγώνα για να γίνει το αυτονόητο. Τι, να πληρωθούν την παραγωγή.
Για να δούμε τι μέλη γενέστε, διότι ο καιρός έφτασε. Έφτασε, δυστυχώς. Είναι καιρός, πραγματικά, αν και είμαι απαισιόδοξος, γιατί και πέρυσι, εδώ στο δικό σας το κανάλι, τότε ήταν ο Ρώσιος διοικητής, πρόεδρος της βιομηχανίας, ναι. Του ρωτούσα επιτακτικά από πού και με ποιον τρόπο θα πληρωθούν οι αγρότες, αν υπάρχει σχέδιο, και ο κύριος Ρώσιος απέφευγε να απαντήσει. Δεν γίνεται έτσι, δεν μπορούμε ούτε με φιέστες, ούτε με ψέματα, ούτε με οτιδήποτε άλλο να χτίσουμε ένα παραγωγικό μοντέλο. Το παραγωγικό μοντέλο θέλει αλήθειες, θέλει στοιχεία, θέλει ένα τραπεζικό σύστημα και πολιτική βούληση κυρίως από την πλευρά της κυβέρνησης, αλλά και από όλους, ώστε να χτιστεί ένα νέο συμβόλαιο, αν θέλετε, παραγωγικό. Πρέπει να χτίσουμε ένα νέο παραγωγικό συμβόλαιο με όλους αυτούς τους φορείς που ανέφερα, ώστε να μπούμε σε παραγωγές και να δώσουν μια διέξοδο στα σημερινά διέξοδα που έχει ο αγρότης στο νομό μας και σε όλη την Ελλάδα φυσικά, αλλά και να τέτοιες βιομηχανίες που δίνουν δουλειά, που κρατάνε ζωντανό ένα νομό, που συνεισφέρουν οικονομικά στην αγορά του και στην οικονομία του, να συνεχίσουν να λειτουργούν. Να δούμε, κύριε Τούσιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά και εγώ. Καλό σας βράδυ. Να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Ο Υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός θα επισκεφθεί τη ΣΕΡΙ την ερχόμενη Δευτέρα 26 Μαρτίου 2018. Σύμφωνα με το πρόγραμμά του, στις 11 το πρωί θα επισκεφθεί το Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου Παιδί Σερών και στις 12 παρατέταρτο θα επισκεφθεί το Γενικό Νοσοκομείο Σερών, όπου θα υπάρξει ανοιχτή συζήτηση διαβούλευση του κ. Υπουργού στο αμφιθέατρο του νοσοκομείου με το ιατρικό προσωπικό, τους εργαζόμενους στο νοσοκομείο και τους υγειονομικούς φορείς. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του κ. Ξανθού στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών θα υπάρξει επίσκεψη και στον ΟΚΑΝΑ Σερών. Στις 5 το απόγευμα, ο Υπουργός Ανδρέας Ξανθός θα επισκεφθεί το Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης Νιγρήτας. Στις ΣΕΡΕΣ θα βρίσκεται ο Υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός τη Δευτέρα 26 Μαρτίου. Σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα της επίσκεψης του Υπουργού, ο κύριος Ξανθός θα επισκεφτεί στις 11 το πρωί το Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου Παιδί Σερών. Αμέσως μετά στις 12 παρατέταρτο θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών, όπου εκεί θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή συζήτηση διαβούλευση του Υπουργού Υγείας Ανδρέα Ξανθού στο αμφιθέατρο του νοσοκομείου. Με το ιατρικό προσωπικό, τους εργαζόμενους του νοσοκομείου και τους υγειονομικούς φορείς. Η διαδικασία θα είναι ανοιχτή για τα μέσα ενημέρωσης που θα μπορούν να υποβάλουν ερωτήσεις κατά την έναρξη διαδικασίας ή μετά το πέρας αυτής. Αμέσως μετά ο Υπουργός θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στον ΟΚΑΝΑ Σερών. Στις 5 το απόγευμα ολοκληρώνει την επίσκεψη του Υπουργού στις ΣΕΡΕΣ με επίσκεψη στο ΚΕΦΙΑ Πνιγρήτας. Θα μπορέσουμε να έχουμε την άνεση να συζητήσουμε πολλά από αυτά τα θέματα. Και άλλα θέματα δηλαδή, όχι μόνο θέμα γιατρών, αλλά θέμα και άλλων κατηγοριών ανθρώπινου δυναμικού που χρειαζόμαστε, θέματα χρηματοδοτήσεων, γιατί έχουμε ένα σφιχτό προϋπολογισμό και το ξέρουν όλοι αυτό το πράγμα. Πιστεύω ότι θα είναι μια καλή ευκαιρία να δει από κοντά την κατάσταση που επικρατεί, να εκτιμήσει πόσο είναι αυτό το νοσοκομείο, αν θέλετε να εκτιμήσει πόσο μεγάλος είναι αυτός ο νομός και τι εξυπηρετήσεις κάνει αυτό το νοσοκομείο. Νομίζω ότι θα είναι σε καλό. Ναι, και προετοιμαζόμαστε. Βέβαια, τον είχαμε δει τον Υπουργό κάτω στην Αθήνα, τον είχαμε πάει με την αναπληρώτρια. Του είχαμε δώσει μια εικόνα. Αλλά κοιτάξτε, τώρα έχουμε άνεση χρόνου να του δώσουμε πολλά λειτουργικά στοιχεία. Να του δώσουμε τα νούμερα που έχουμε με τους νοσηλευθέντες την πιο προηγούμενη χρονιά, με τα επίγοντα περιστατικά, με τα εξωτερικά ιατρία, τις δαπάνες που έχουμε, να τα δει, να έχει μια άλλη εικόνα. Και αυτοί βλέπουν από τον υπολογιστή τα στοιχεία, αλλά είναι διαφορετικά να τα δει εδώ επί τόπου. Και να κάνει και μια βόλτα μέσα στο νοσοκομείο και όλα αυτά. Να μείνουμε σε θέματα υγείας και να πούμε πως το Γενικό Νοσοκομείο Σερών, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του νόμου 1397 του 1983 περί ΕΣΥ, τις διατάξεις εξυγχρονισμός και οργάνωση συστήματος υγείας, τις διατάξεις αποκατάστασης του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις και τις διατάξεις του ανάπτυξη και εξυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις, προχώρησε σε προκήρυξη πρόσληψης 10 νέων ιατρών σε διάφορες ειδικότητες. Ανάσα για το Γενικό Νοσοκομείο Σερών θα αποτελέσει η πρόσληψη 10 ιατρών. Το Υπουργείο Υγείας προχώρησε χθες την προκήρυξη για την πλήρωση εκατοντάδων θέσεων ειδικευόμενων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ. Για το Γενικό Νοσοκομείο Σερών έχουν προκηρυχθεί ειδικότητες του παθολόγου, του καρδιολόγου, του ορθοπαιδικού, του αναισθησιολόγου, ειδικότητα πνευμολογίας ή φυματιολογίας, χειρουργικής, ψυχιατρικής,
ή νεφρολογίας. Χθες το απόγευμα βγήκε ανακοίνωση του Υπουργού Υγείας για προσλήψεις προσωπικού για τα τμήματα επιγόντων περιστατικών, τα ΤΕΠ, τα αυτόνομα ΤΕΠ, αλλά ταυτόχρονα και κάποιες άλλες συμπληρωματικές για κενά που είχαμε εδώ στο νοσοκομείο. Οι προσλήψεις για τα ΤΕΠ είναι 8 γιατροί, ενώ αρχικά μας είχαν πει για 6, και άλλους 2 που μας έρχονται πρόσθετα. Συγκεκριμένα για τα ΤΕΠ είναι ένας γιατρός στη βαθμίδα διευθυντή, 2 γιατροί στην βαθμίδα του επιμελητή Α και οι υπόλοιποι 5 στην βαθμίδα του επιμελητή Β. Οι ειδικότητες είχαν καθοριστεί συνεργασία με τον διοικητή της υγειονομικής περιφέρειας, κοιτώντας να μπορέσουμε να τους πάρουμε αυτούς τους γιατρούς. Υπάρχουν και τα διαζευτικά, δηλαδή με αυτόν τον τρόπο πιστεύουμε ότι το Τμήμα Επιγόντων Περιστατικών, έχοντας πλέον 8 γιατρούς και έναν που ήδη υπάρχει και υπηρετεί, 9 γιατρούς, θα μπορέσει να λειτουργήσει πολύ πολύ διαφορετικά από ό,τι μέχρι τώρα. Και εδώ που τα λέμε, αυτό είναι και το πρόσωπο του νοσοκομείου, γιατί εκεί θα πάει ο άλλος όταν έχει το πρόβλημα. Και πιστεύουμε ότι με αυτόν τον τρόπο θα διαχειριστούμε και θα παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες, αλλά ταυτόχρονα θα είναι και πολύ πιο γρήγορες και άμεσες για την εξυπηρέτηση του πολίτη. Οι άλλοι 2 γιατροί είναι μία θέση διευθυντή στον νεφρό, γιατί χρειαζόμαστε βαθμίδα διευθυντή από τότε που είχε αποχωρήσει ο προηγούμενος, και μία θέση ψυχιάτρου, συν αυτή την οποία θα πάρουμε αυτές τις επόμενες μέρες. Νομίζω ότι υπάρχουν πάλι κενά. Υπάρχουν κενά, αλλά είμαστε σε πολύ πολύ καλύτερη κατάσταση από ότι πριν από 2 χρόνια, πριν από 3 χρόνια. Δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. 10 γιατροί μας έρχονται τώρα με αυτή την προκήρυξη. Να σας πω και το άλλο, ότι αυτή η προκήρυξη, επειδή θα μπει με τον τρόπο που προβλέπονται οι διαγωνισμοί για τις προσλήψεις γιατρών με τον καινούριο νόμο που έχει ψηφίσει η κυβέρνηση, σημαίνει ότι γίνεται μία προκήρυξη σε επίπεδο 3ης και 4ης υγειονομικής περιφέρειας μαζί. Οι γιατροί θα περάσουν τα χαρτιά τους σε επιτροπές που είναι στο επίπεδο της περιφέρειας, και ο τρόπος που θα γίνουν οι προσλήψεις θα γίνουν κεντρικά, ας να το πω απλά, περίπου με τον τρόπο που είναι το σύστημα των εισαγωγικών εξετάσεων. Δηλαδή κάποιος γιατρός, καθώς αξιολογείται η αίτησή του, έχει έναν αριθμό μορίων και με βάση τα μόρια αυτά που φτάνει να πάει, έχει δηλώσει παράδειγμα πρώτα το Ιπποκράτιο, δεν φτάνει στο Ιπποκράτιο, έχει δηλώσει δεύτερο το δικό μας, φτάνουν για το δικό μας, μπαίνει στο δικό μας. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα έχουμε καραμπόλες και δεν θα έχουμε χαμένο χρόνο από παραιτήσεις γιατρών, γιατί τη σειρά που δηλώνουν, ανάλογα με τα μόρια τους, είναι αυτοί που θα προσληφθούν. Με αυτόν τον τρόπο η διαδικασία είναι πιθανόν να τελειώσει πολύ γρήγορα. Εγώ εκτιμώ, δεν είναι δικιά μου δουλειά, θα μπορούσατε να το ρωτήσει και στον Υπουργό που θα είναι τη Δευτέρα εδώ πέρα, εκτιμώ ότι μέχρι το καλοκαίρι θα έχει τελειώσει αυτή η δουλειά. Αν συμβεί αυτό, πριν φύγει αυτός ο χρόνος, το νοσοκομείο θα έχει αλλάξει εντελώς την μορφή. Μια νέα υποψηφιότητα για το Δήμο Σερών αναμένεται να ανακοινωθεί την προσεχή Δευτέρα 26 Μαρτίου 2018 στο ξενοδοχείο Φίλιππος Ξενία στις 8 το βράδυ, σύμφωνα με όσα δημοσίευσε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης και πιο συγκεκριμένα στο λογαριασμό του στο Facebook ο Αλέξανδρος Χρυσάφης. Μια ακόμη υποψηφιότητα για το Δήμο Σερών αναμένεται να ανακοινωθεί την προσεχή Δευτέρα 26 Μαρτίου στο ξενοδοχείο Φίλιππος Ξενία στις 8 το βράδυ. Σύμφωνα με όσα διαβάζουμε μέσω κοινωνικής δικτύωσης και πιο συγκεκριμένα στον λογαριασμό του Facebook του Αλέξανδρου Χρυσάφη, ο κύριος Χρυσάφης αναφέρει τα εξής. Το ταξίδι ξεκινά. Οι συνταξιδιώτες πολλοί, ικανοί και άξιοι. Η Ιθάκη μας είναι ακόμη μακριά, αλλά είμαστε αποφασισμένοι να χαρούμε τη διαδρομή. Τη Δευτέρα 26 Μαρτίου στις 8 το βράδυ στο Φίλιππος Ξενία, σας περιμένω για να μοιραστούμε μαζί το πώς οραματιζόμαστε το αύριο, διευρύνοντας το σήμερα, διδασκόμενοι από το χθες. Ας κάνουμε όλοι μαζί ένα διαφορετικό ταξίδι. Μας αξίζει, αναφέρει ο κύριος Χρυσάφης. Ο Σεραίος οικονομολόγος την περασμένη Δευτέρα πραγματοποίησε την πρώτη συγκέντρωση φίλων και υποστηρικτών της κίνησης, με στόχο και σκοπό τη γνωριμία των στελεχών μεταξύ τους, αλλά και ως μια αναγνωριστική συνάντηση υποψηφίων και φίλων της αυτοδιοικητικής παράταξης. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο ίδιος φέρεται να δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη συμμετοχικότητα των πολιτών και στη διαμόρφωση των θέσεων και προτάσεων της νέας αυτοδιοικητικής κίνησης.
Στα δικαστήρια, αγροτιά να στενάζει. Άλλο ένα αγροτικό δικείο έλαβε χώρα το πρωί της Τετάρτης, 21 Μαρτίου 2018, στο δικαστικό Μέγαρο Σερών. Στο Εδώλιο, αυτή τη φορά, κάθισαν αγρότες από το μπλόκο του Λευκώνα που πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2017. Την πόρτα του δικαστικού Μεγάλου των Σερών πέρασαν για ακόμα μία φορά οι Σεραίοι αγρότες για ένα ακόμη αγροτοδικείο. Οι παραγωγοί των Σερών έκατσαν στο εδόλιο του κατηγορουμένου για τα μπλόκα που είχαν πραγματοποιηθεί στον Λευκώνα τον Ιανουάριο του 2017. «Ήμασταν εκεί για να διαμαρτυρηθούμε. Είμαστε η μόνη παραγωγή τάξη που έχει απομείνει στη χώρα. Θέλαμε να στείλουμε το δικό μας μήνυμα προς την κυβέρνηση», ανέφεραν με δηλώσεις τους. Οι ίδιοι υποστηρίζουν πως δεν γίνεται τη στιγμή που ο αγροτικός κόσμος πλήττεται τόσο με τη φορολογία, το ασφαλιστικό, αλλά και την υποχρεωτική αναγραφή του αριθμού ταυτότητας ακινήτων να παραπέμπονται σε δίκη, καθώς είχαν κλείσει συμβολικά για ένα χρονικό διάστημα κάποιον δρόμο. Η κλήτευση που έχουμε πάρει λέει ότι η αιτία είναι ότι έχουμε κλείσει τον Ιανουάριο του 2017 μία στάση λεωφορείου. Γι' αυτό το λόγο μας φέραν στο δικαστήριο. Τελικά, μάλλον εδώ σε αυτή τη χώρα που ζούμε, κανένας δεν πρόκειται να λειτουργήσει με βάση τη λογική. Η λογική λέει ότι οι αγρότες είναι η μόνη παραγωγική τάξη πλέον στη χώρα μας όπου έχουμε σοβαρά προβλήματα και μας φέρνουν στα δικαστήρια γιατί κλείσαμε μια στάση λεωφορείου. Τώρα, τα προβλήματα. Κλείσατε τη στάση, για πείτε μας. Τη στάση δεν είχαμε κανένα σκοπό, ούτε στάση λεωφορείου να κλείσουμε, ούτε έχουμε σκοπό να παρενοχλήσουμε ή να παρεμποδίσουμε κυκλοφορία ή να εμποδίσουμε κάποιον συμπολίτη μας για οποιοδήποτε λόγο. Τα προβλήματα που έχει ο αγροτικός κόσμος είναι πάρα πολύ μεγάλα, πολύ σοβαρά. Αυτή τη στιγμή έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα φορολογικό και ένα δεύτερο φορολογικό, το οποίο το λένε ασφαλιστικό. Έχουμε ένα καινούριο φασούλι τελευταία, το ΑΤΑΚ, το οποίο βάζουν τους αγρότες να είναι αυτοί οι οποίοι, μέσω των αγροτών, να βρουν ποιος φοροδιαφεύγει, ποιος δεν δηλώνει τα ενίκια που εισπράττει. Αυτά είναι τα σοβαρά προβλήματα που απασχολούν σήμερα τον αγροτικό κόσμο και πιστεύω ολόκληρη την κοινωνία που ζούμε. Αλλά αυτοί έχουν, οι κυβερνώντες προφανώς έχουν άλλη άποψη και ασχολούνται με δικαστήρια, με τη δικαιοσύνη ότι έχουμε κλείσει τη στάση του λεωφορείου. Όπως κάθε χρόνο για το Γενάρη του 2017, για τη διασταύρωση του Λευκώνα. Τα γνωστά, τα ξέρετε παιδιά, τι να πω, θα γίνει το δικαστήριο να αποφανθούν. Προσέξτε να δείτε, απλήρωτοι από τα τέφτλα. Να θέλεις να παράγεις, να δουλέψεις, σε τρέχουν και στα δικαστήρια. Είναι τρέλα. Είναι τρέλα αυτό που συμβαίνει στη χώρα μας. Επειδή σύρθηκα και εγώ πολλές φορές στα δικαστήρια, εκείνο που έχω να πω, να τα αγωνίσουν όλα τα δικαστήρια. Να αγωνιστούν για αυτό που πρέπει να αγωνιστούν. Να παλέψουν. Για τον υδρότα τους που το κάθε μέρα τον κατασπαταράνε και τον τρώνε όλοι άδικα και χαμένα. Βάζουν να πληρώσουν εύκα 500 και 600 και 700 ευρώ. Τα δικαστήρια μας δικάσουν, δεν έχει κανένα να πάρουν τίποτα. Οι αγρότες έχουν καθαρίσει. Αυτό το λέω έτσι μόλι την. Λυπάμαι πολύ. Σήμερα ήταν το δικαστήριο, κυρίες και κύριοι. Κάναμε λάθος προηγουμένως. Να μείνουμε όμως σε αγροτικό θέμα, να καλησπορήσουμε τον αγροτοσυνδικαλιστή, τον κύριο Νίκο Βασάμι. Να πούμε δύο λόγια για την αυριανή κινητοποίηση στον ΟΠΚΠΕ. Καλησπέρα, κύριε Βασάμι. Καλησπέρα, κύριε Μασλαρίνε. Στα δικαστήρια αναστενάζετε, τα είπαμε και νωρίτερα αυτά δυστυχώς, αλλά εσείς δεν σταματάτε, αύριο έχετε άλλη μια κινητοποίηση. Πιστεύω ότι αύριο η κινητοποίηση είναι επιτακτική από όλους μας. Θα είναι στον ΟΠΚΠΕ, στα γραφεία του ΟΠΚΠΕ, για ποιο λόγο κύριε Βασάμι? Για το περιβόητο ΑΤΑΚ. Το οποίο σας δυσκολεύει τη ζωή? Πάρα πολύ. Μπορεί να μας εξηγήσετε με δύο λόγια τι ακριβώς γίνεται? Χρησιμοποιεί η κυβέρνηση τώρα εμάς να βγάλουμε το φίδι από την τρύπα για χωράφια που δεν έχουν δηλωθεί όπως λένε αυτοί, με την απειλή να χαθούν επιδοτήσεις από εμάς. Δηλαδή, ό,τι γίνει στο κτηματολόγιο, τώρα βρήκαν πάτημα εμάς, να ασχοληθούμε τώρα εμείς με τους νοικιαστές, να μαζεύουμε τα Ε9 από όλο τον κόσμο και να δούμε τι έχουν δηλώσει αυτοί, άμα το έχουν δηλωμένο το χωράφι ή όχι. Πράγματα. Τι να πω, δεν ξέρω. Έχω χάσει πια τα λόγια μου κι εγώ. Μάλιστα, τι ψάχνουν ακριβώς δηλαδή? Θα πληρώσετε γι' αυτό κάτι, θα μαζέψουν χρήματα από αυτή την ιστορία? Τι θα κάνουν? Ο σκοπός πιστεύω ότι είναι αυτός. Θα αναγκαστείτε να πληρώσετε εσείς κάποιους για να... Εμείς να κάνουν... όχι, εμείς πιστεύω όχι. Αυτοί που έχουν να δουν το χωράφι. Πρέπει να πάνε πάλι κτηματολόγιο, να δώσουν το χωράφι τους. Δεν ξέρω πώς θα πάει αυτό το πράγμα. Και σε χωράφι που είναι σε δικιούχοι πάρα πολύ, δηλαδή αδέρφια, ξαδέρφια,
Mm-hmm. Δεν μπορούν να το δηλώσουν όλοι μαζί. Πρέπει να δηλώσει μόνο ένας. Μάλιστα. Και κάποιοι που λείπουν στο εξωτερικό και δεν τα έχει κανείς. Δεν σας άκουσα, έκανε διακοπή. Και κάποιοι που λείπουν στο εξωτερικό χρόνια. Κάποιοι που λείπουν στην Αυστραλία, στον Καναδά χρόνια. Και δεν τα δηλώνει κανείς ή τα δηλώνει ένας συγγενής, αλλά δεν έχει χαρτιά από αυτούς. Είναι με τα λόγια, γιατί στα χωριά το βλέπουμε αυτό. Με το λόγο. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις πάρα πολλές που τις ξέρω και εγώ ο ίδιος. Με το γνωρίζουμε στα χωριά, γίνεται με τα λόγια αυτά. Αυτό πώς θα κατοχυρωθεί. Δεν θα γίνει τίποτα. Δεν θα μπορεί να δηλώσει το χωράφι ο αγρότης και θα καθούν τις επιδοτήσεις. Όχι όλες τις επιδοτήσεις, αλλά σε χωράφια που δεν θα έχουν το Ε9, αυτό το περιβάλλον, το ΑΤΑΚ, θα καθούν οι επιδοτήσεις. Αυτό το πράγμα θα γίνει. Μάλιστα. Ωραία, πάμε. Τι, ωραία. Δεν έχει ωραία. Πολύ ωραία. Αύριο λοιπόν στις 10 η ώρα. Αύριο 10 η ώρα είναι επιτακτική ανάγκη να έρθουν όλοι. Βοηθάει και ο καιρός, δεν έχουμε δουλειές κανένας. Είναι ευκαιρία αύριο να δώσουμε ένα μαζικό παρόν όλοι στον ΠΚΠΕ στις 10 η ώρα το πρωί. Ωραία, όσοι αγρότες λοιπόν μας ακούν και όχι μόνο αγρότες, όταν κάτι αγγίζει την κοινωνία μας πρέπει όλοι να κινητοποιούμαστε. Αύριο 10 η ώρα στα γραφεία του ΠΚΠΕ. Ναι, ναι. Σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση, κύριε Βαρσάμι. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Από το Υπουργείο Εργασίας εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης ύψους 500.000 ευρώ για την πληρωμή ισόπωσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ειδικός φορέας 33220, ΚΑΕ2761, οικονομικό έτος 2018, προκειμένου να καλυφθεί το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών και η μισθοδοσία του απασχολούμενου προσωπικού σε δομές της τοπικής αυτοδιοίκησης που συμμετέχουν στην υλοποίηση του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι. Ωστόσο, οι εργαζόμενοι του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι προχωρούν σε 24ωρη πανελλαδική απεργία την 5η-29 Μαρτίου 2018. Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία την 5η-29 Μαρτίου προχωρούν οι εργαζόμενοι του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι. Ενώ έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρία στις 10 το πρωί έξω από το Υπουργείο Εσωτερικών. Κύρια αιτήματά τους η καταβολή των οφειλόμενων δεδουλευμένων, η οριστική τακτοποίηση όλων των εργαζομένων του προγράμματος, καθώς εργάζονται ανελιπώς επί 15 συνεχόμενα χρόνια, η καταβολή του ανθυγιεινού επιδόματος και στους οικογενειακούς βοηθούς του προγράμματος, οι νέες προσλήψεις και αναβάθμιση των απαιτούμενων υλικοτεχνικών μέσων. Αφορμή είναι το πάγιο αίτημα των εργαζομένων του Βοήθεια στο Σπίτι, η μετατροπή των συμβάσεων, η αναγνώριση της πραγματικής σχέσης εργασίας σε αορίστου χρόνου. Ο εμπεγμός και η κοροϊδία και από αυτή την κυβέρνηση συνεχίζεται, καλά κρατεί. Δύο χρόνια τώρα ο κύριος Κουλέτης σε αλλεπάλληλες συναντήσεις με το Πανελλήνιο Όργανο του Βοήθεια στο Σπίτι έχει δεσμευτεί για μόνιμη λύση, την οποία όμως δεν βλέπουμε καμία εξέλιξη, δεν έχει υπάρξει πάνω σε αυτό το θέμα. Και περιμένουμε την έγκρισή της με αγωνία, γιατί έτσι η συνέπεια αυτής της καθυστέρησης είναι η έλλειψη χρηματοδότησης. Επίσης δεν έχει έρθει αποπληρωμή για το οικονομικό έτος 2017 και καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί απολύτερτοι εργαζόμενοι σε όλη τη χώρα. Την κινητοποίηση καλείται συνδικαλιστικά υπό ΕΟΤΑ, ενώ τελευταία τους κινητοποίηση ήταν η στάση εργασίας που είχε κηρύξει στις 21 Μαρτίου από τις 11 το πρωί έως τη λήξη του ωραρίου τους. Δεν θέλω να είμαι απεσιόδοξη, αλλά όσο η προγραμματική δεν έχει εγκριθεί από το ελεκτικό συνέδριο, πολύ φοβάμαι ότι τα πράγματα είναι ρευστά. Εκδήλωση για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας πραγματοποίησε το ΠΑΜΕ Σορών στο εργατικό κέντρο της πόλης το απόγευμα της 4ης 21 Μαρτίου 2018. Στην εκδήλωση έγινε εκτενής αναφορά για τις διεκδικήσεις από την πλευρά του ΠΑΜΕ, όπως η επαναφορά του κατώτερου μισθού στα 751 ευρώ μεικτά, η αύξηση στις συντάξεις και στις κοινωνικές παροχές και σε άλλα θέματα. Εκδήλωση για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας πραγματοποίησε το ΠΑΜΕ Σορών στο εργατικό κέντρο το απόγευμα της 4ης. Στο επίκεντρο της εκδήλωσης, οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, αλλά και πολλά ακόμη φλέγοντα ζητήματα που απασχολούν τους εργαζόμενους, όπως ο κατώτατος μισθός, οι ατομικές συμβάσεις εργασίας, το τι αποτελεί σήμερα σύγχρονη ανάγκη για τον εργαζόμενο και την οικογένειά του, ο ρόλος της ΓΕΣΕΕ, της ΑΔΕΔΗ, του κυβερνητικού και εργοδοτικού συνδικαλισμού σε μια σειρά από ομοσπονδίες και συνδικάτα. Έχουμε μπει σε μια διαδικασία και όλο το προηγούμενο διάστημα ενημέρωσης του κόσμου για το τι είναι η συλλογική σύμβαση εργασίας, για ποιο λόγο θα πρέπει όλοι οι κλάδοι
και σε τοπικό επίπεδο και σε πανελλαδικό επίπεδο να έχουμε Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, για το λόγο του ότι ουσιαστικά αυτή εδώ η υπογραφή, η συμφωνία δηλαδή του εργοδότη με τον εργαζόμενο, δείχνει ουσιαστικά μέχρι που θα είναι και η μισθολογική κλίμακα. Η δικιά μας προσπάθεια ενημέρωση του κόσμου αλλά και των συναδέλφων θα συνεχιστεί το αμέσως επόμενο διάστημα, μπαίνοντας σε μια διαδικασία ενημέρωσης με κινητοποιήσεις, με περιοδίες σε χώρους δουλειάς, στη βιομηχανική περιοχή και συνολικότερα σε πάρα πολλούς εργασιακούς χώρους και κλάδους. Στην εκδήλωση έγινε εκτενής αναφορά για τις διεκδικήσεις από την πλευρά του ΠΑΜΕ, όπως η επαναφορά του κατώτερου μισθού στα 751 ευρώ μεικτά, αυξήσεις στις συντάξεις και τις κοινωνικές παροχές, σταθερή δουλειά με δικαιώματα, κατάργηση όλων των ελαστικών μορφών εργασίας, σταθερό ημερήσιο και εβδομαδιαίο χρόνο δουλειάς με 7ωρο, 5ήμερο, 35ωρο και διασφάλιση μέσα από τις συλλογικές συμβάσεις όλων των επιδομάτων, των δώρων, των αδειών, καθώς και μέτρα για την προστασία της μητρότητας. Να καταργηθεί ο άθλος διαχωρισμός παλιών και νέων εργαζομένων και επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Στην περίοδο της υπεριαλιστικής ειρήνης με το πιστόλι στον κρόταφο των λαών, σκοτώνονται οι εργαζόμενοι για να αυξηθεί η κερδοφορία, η παραγωγικότητα και η ανταγωνιστικότητα των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Στη δε περίοδο του υπεριαλιστικού πολέμου, γίνονται οι εργαζόμενοι, η εργατική τάξη και τα φτωχά λαϊκά στρώματα κυριολεκτικά κρέας για τα κανόνια τους. Να αρνηθούμε λοιπόν αυτή την προοπτική. Καμιά συμμετοχή της χώρας στον υπεριαλιστικό πόλεμο, πάλι για σύγχρονα δικαιώματα που να ικανοποιούν σύγχρονες λαϊκές ανάγκες της εργατικής τάξης και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων, σε σύγκρουση βέβαια με την εργοδοσία, με το κράτος και την κυβέρνησή τους. Όπως και η κατασκευή τους, έτσι και ο καθαρισμός, η περιποίηση και η φύλαξή τους απαιτούν ειδική τεχνική και άρεστη γνώση. Σεραϊκά πλυντήρια ταπίτων, Χατζιανδρέου Στέφανος. Με υπερσύγχρονο και συνεχώς ανανεωμένο εξοπλισμό, φροντίζουμε τα πολύτιμα χαλιά σας με απόλυτη υπευθυνότητα. Σεραϊκά πλυντήρια ταπίτων, Χατζιανδρέου Στέφανος. Τίναγμα με ρυθμιζόμενη δόνηση για απόλυτη προστασία. Πλύσιμο με εγκεκριμένα οικολογικά υλικά που προστατεύουν εσάς και το περιβάλλον. Στυπτήριο για την απομάκρυνση και των τελευταίων ενδεχομένων καταλήπων. Στέγνωμα σε φυσικές συνθήκες, μακριά από τις βραδερές ακτίνες του ήλιου. Σύγχρονο στεγνοτήριο για τους δύσκολους χειμερινούς μήνες. Συσκευαστήριο με αυτόματη μέτρηση και ποιοτικό έλεγχο. Ειδικό τμήμα στεγνού καθαρισμού μεταξωτών και χειροποίητων χαλιών. Εξειδικευμένο τμήμα απολύμανσης και κολαρίσματος. Αντικατάσταση σε φθαρμένα ρέλια ή κρόσια, απλά ή χειροποίητα. Ειδική φροντίδα για παπλώματα, φλοκάτες και κουβέρτες. Φύλαξη σε χώρους με ιδανικές συνθήκες θερμοκρασίας, υγρασίας και αέρα. Άμεση εξυπηρέτηση, παραλαβή και παράδοση στο σπίτι σας. Σεραϊκά πλυντήρια ταπίτων, Χατζιανδρέου Στέφανος. Η σιγουριά στα χαλιά. Η απόφαση ίδρυσης νέας νομικής στην Πάτρα θεωρείται ηλυμένη και μάλιστα είναι πολιτική απόφαση που ξεπερνάει ακόμα και τον ίδιο τον Υπουργό Παιδείας. Από την άλλη, δεν θα υπάρξει αύξηση του αριθμού των εισακτέων στις νομικές σχολές, κάτι που σημαίνει ότι η νέα σχολή στην Πάτρα θα απορροφήσει εισακτέως από τις ήδη υπάρχουσες νομικές σχολές, μεταξύ των οποίων και αυτή της Κομωτινής. Ο σοφός λαός λέει ότι όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά. Και στην περίπτωση αυτή το ρητό ισχύει και μάλιστα με το παραπάνω. Και να που οι φήμες, οι συζητήσεις και όλη η προηγούμενη αναστάτωση όχι απλά επιβεβαιώθηκε, αλλά θεωρείται και δεδομένη. Η συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας έγινε και μάλλον δεν πήγε όπως τα περίμεναν. Στη συνάντηση παρόντες ο πριτανεύων του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου της Θράκης Σταύρος του Λουπίδης, οι αναπληρωτές πρίτανοι Φώτης Μάρης και Παντελής Μπότσαρης, καθώς επίσης ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χρήστος Μέτιος, ο πρόεδρος της ΠΕΔ και δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Βαγγέλης Λαμπάκης και ο δήμαρχος Κομωτινής Γιώργος Πετρίδης. Όλες οι πλευρές άνοιξαν τα χαρτιά τους, ανέλησαν τις προτάσεις και τις σκέψεις τους, μόνο που δεν κατέληξαν σε συμφωνία. Μάταια προσπαθούσε ο ένας να πείσει τον άλλον για το δίκαιο του αιτήματός τους. Το αποτέλεσμα ήταν ότι η ίδρυση τέταρτης νομικής σχολής στην Πάτρα όχι απλά είναι δεδομένη, αλλά και αναγκαία για την εκεί τοπική κοινωνία, όπως εξήγησε ο Υπουργός στους συνομιλητές του. Μάλιστα, οι φορείς της Θράκης ενημερώθηκαν από τον Υπουργό ότι δεν θα υπάρξει αύξηση του αριθμού των εισακτέων στις νομικές σχολές, κάτι που σημαίνει ότι η νέα σχολή στην Πάτρα θα απορροφήσει εισακτέους από τις ήδη υπάρχουσες νομικές σχολές, μεταξύ των οποίων και της νομικής. Και έτσι οι φορείς της περιοχής επέστρεψαν μουδιασμένοι και πολύ προβληματισμένοι. Παράλληλα, αξίζει να αναφερθεί ότι από τη συνάντηση διαφάνηκε ότι δεν θα ευδοκιμήσει η συγχώνευση του Δημοκρητίου με το ΤΕΗ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αντίθετα, προορίζουν το ΤΕΗ για συγχώνευση με σχολές στη Θεσσαλονίκη. Εκεί, ενώ τα επιχειρήματά μας ήταν δυνατά και οδηγούσαν στη μη ίδρυση τέταρτης σχολής, αφού και το θέμα της ανάγκης να ιδρυθούν καινούργια τμήματα
ευρωπαϊκού δικαίου, το οποίο ήδη λειτουργεί σε κάποιες νομικές σχολές στην Δυτική Ευρώπη. Το επιχείρημά μας ήταν ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει αυτό το καινούργιο αντί για ίδρυση κοινή νομική με μεταπτυχιακά τμήματα. Τελικώς μας πιστοποίησε ότι είναι απόφαση της κυβέρνησης και δεν μπορεί ο ίδιος να το διαχειριστεί. Επομένως, εδώ έχουμε μια αρνητική εξέλιξη. Δέχτηκε όμως ότι ο ίδιος ο αριθμός εισακτέων θα μοιραστεί δια τέσσερα. Εκεί το αντιεπιχείρημά μας ήταν ότι κάθε σχολή έχει το δικαίωμα κατακτηρίων εξετάσεων, που σημαίνει ότι κάθε σχολή καθορίζει τον αριθμό εισακτέων από άλλους πτυχίους άλλων σχολών, που σημαίνει ότι αυτό θα ξεπεραστεί και βέβαια θα έχουμε μια αρνητική εικόνα, διεισδύοντας στον χώρο των νομικών σχολών περισσότεροι από αυτούς που μπορεί να αποδεχθεί η αγορά. Στη συνάντηση, οι Ακαδημαϊκοί του Δημοκρητίου κατέθεσαν ολοκληρωμένη πρόταση ενίσχυσης του Δημοκρητίου, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και την ίδρυση νέων σχολών. Πρόταση που αποδέχτηκε ο Υπουργός Παιδείας και ζήτησε χρονοδιαγράμματα για να προχωρήσει η υλοποίηση. Αυτό ίσως είναι και το μοναδικό θετικό που αποκομίστηκε από τη συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας. Γιορτάστε παραδοσιακά την 25η Μαρτίου με τις καλύτερες προσφορές. Στα καταστήματα Κάντζας, όλα τα κατεψυγμένα ψάρια λαναράς 30% φθηνότερα. Αραβοσιτέλαιο 5 λίτρων με 6,95. Κάθε μέρα στο μανάδικό μας, φρέσκα και ποιοτικά, φρούτα και λαχανικά. Βρείτε τώρα μελιτζάνες και κολοκυθάκια 20% φθηνότερα. Ρετσίνα το διαλεγμένο 1,5 λίτρου με 2,80. Φέτα Pop Olibou με 6,5 ευρώ το κιλό. Αλλά και όλα τα Benecol 20% φθηνότερα. Supermarket Kansas. Ψωνίζουμε, κερδίζουμε. Με τις καλύτερες εντυπώσεις αποχώρησαν από τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου οι μαθητές του 18ου Δημοτικού Σχολείου Σερών. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά τη συνεδρίαση και είδαν πώς λαμβάνονται αποφάσεις στην πόλη που ζουν. Αυτή είναι η Ντάλια. Ένα 11χρονο κορίτσι από το Κουρδιστάν, η οποία έγινε πρόσφυγας και εγκαταστάθηκε στη Σέρη. Σε ένα μέρος όπου όλα είναι άγνωστα, η Ντάλια προσαρμόζεται σε μια νέα ζωή. Πάνω από 30 πρόσφυγες μαθητές όπως η Ντάλια μελετούν σκληρά για να μάθουν ελληνικά, αλλά το εμπόδιο της γλώσσας τους καθιστά δύσκολη την επικοινωνία. Η Ντάλια βρίσκεται στην αγαπημένη της τάξη, την έξυπνη τάξη. Στην έξυπνη τάξη, τα παιδιά μαθαίνουν για τις ψηφιακές τεχνολογίες και είναι συναρπασμένοι να μάθουν νέα πράγματα. Πρόσφατα, τα παιδιά στην έξυπνη τάξη είναι πιο ενεργητικά από ποτέ. Και αυτό επειδή το 13ο Δημοτικό Σχολείο Σερών προσκλήθηκε στο διαγωνισμό Coding που διοργάνωσε η Samsung και το Βρετανικό Συμβούλιο. Έχει ξεκινήσει, έχει φτάσει σε ένα σημείο. Νομίζω όμως ότι τώρα πρέπει να την κάνουμε λιγάκι πιο ελκυστική. Συμφωνούμε. Ναι! Συμφωνώ. Θα διαλέξει συστήματα. Μήπως όμως πρέπει να μεταφράσουμε την εφαρμογή στα αραβικά και στα κουρδικά, γιατί η Ντάλια και οι φίλοι της δεν μπορούν να καταλαβαίνουν τι λέει. Ναι, γιατί όχι. Ήρθαμε σήμερα εδώ για να σας παρουσιάσουμε την ψηφιακή μας εφαρμογή. Μπορεί να πάει σε θέλη που θα δείξετε τις ειδονίες του σχολείου. Πιστεύω ότι θα ήταν καλή ιδέα την ψηφιακή εφαρμογή να την μεταφράσουμε στα κουρδικά και στα αραβικά, ώστε και αυτά τα παιδιά που δεν μιλάνε ελληνικά να μπορούν να καταχωρήσουν το συναίσθημά τους. Συμφωνώ.
Τώρα, τα παιδιά του 13ου Δημοτικού Σχολείου θα μπορούν να επικοινωνούν και να έρχονται πιο κοντά ανεξάρτητα από το χρόνο, τον τόπο και τη γλώσσα. Όπως μία εξόρυξη ψηφιακών τεχνολογιών με νέες ιδέες και μια ζεστή καρδιά, το Δημοτικό Σχολείο Σερών έγινε ένα πιο ευτυχισμένο μέρος για όλους και οι μαθητές έρχονται πιο κοντά στο να ονειρευτούν για ένα καλύτερο αύριο. Ζωή σας σε πρώτο πλάνο. Πλάνο Στούντιο. Εθνικής Αντίστασης 13. Κυρίες και κύριοι, πριν σας αποχαιρετήσουμε, να διευκρινίσουμε ότι υπήρχε λάθος. Πρόκειτο για το ρεπορτάζ που αφορά το 13ο Δημοτικό, το οποίο έχει βραβευτεί από τη Samsung για το βίντεο που έκαναν με θέμα από τις Συρίες στις Σέρες. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Από την τηλεόραση Επιλογές, καλό βράδυ. 550 χιλιόμετρα ο ΤΑΠ στην Ελλάδα. Τόσο μεγάλο έργο και να μην κρύβεται κάτι από πίσω. Άκουσα ότι πάνω από 3.000 άνθρωποι δουλεύουν στον ΤΑΠ. Πολύ καλό ακούγεται για να μην παίζει και κάτι άλλο. Λένε ότι θα καλυφθεί ολόκληρος από χώμα. Αλλά δεν μπορεί. Όλο και κάτι θα αφήσει. Τι είναι αυτό, μπαμπά? Είναι ο ΤΑΠ, παιδί μου. Ένας αγωγός που μεταφέρει φυσικό αέριο. Μια από τις πιο καθαρές πηγές ενέργειας. Αλλά να είσαι σίγουρος. Και από αυτό το έργο. Κάτι κρύβεται από πίσω. Πράγματι, κάτι κρύβεται από πίσω. Και όχι απλά κάτι, κρύβονται πολλά. Κρύβονται 33 ασθενοφόρα και 6 οχήματα πολιτικής προστασίας, 16 οχήματα καθαριότητας, 17 δασικά οχήματα και 15 εκχιονιστικά, που προσφέρει ο ΤΑΠ στις τοπικές κοινωνίες στο πλαίσιο ενός από τα μεγαλύτερα έργα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης για τη Βόρειο Ελλάδα, συνολικού ύψους 32 εκατομμυρίων ευρώ. Γιατί το καλό δεν κρύβεται. ΤΑΠ. Αγωγός καλής ενέργειας.